Το καιρό εκείνο έστει ο Ιησούς επί τόπου παιδινού και όχλος μαθητών αυτού και πλήθος πολύ του λαού από πάση της Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ και της παραλίου Τύρου και Σιδώνος ήλθον ακούσε αυτού και η Αθήνα από τον όσον αυτόν και οι οχλούμενοι υποπνευμάτων ακαθάρτων και θεραπεύοντο και πάσο όχλος εζήτη άπτεστε αυτού, ότι δύναμις παρά αυτού εξήρχετο και ιά το πάντας, και αυτός επάρεσε ο θαλμούς αυτού εις μαθητάς αυτού έλεγε, μακάρι η πτωχή ότι η μετέρα στην η βασιλεία του Θεού, μακάρι οι πεινώντες νυν ότι χορταστήσεστε, μακάρι οι κλαίοντες νυν ότι γελάσετε, μακάρι είστε όταν μισήσουν συν ημάς οι άνθρωποι και όταν αφορήσουν συν ημάς και ονειδήσουν και εκβάλλωση το όνομα ημώνος πονηρών, ένε κατ' το Υιού του ανθρώπου, χαίρετε εν εκείνη τη ημέρα και σκυρτήσατε, ιδούρο μισθός ημών, πολύς εν το ουρανό. Δόξα σε Κύριε, δόξα σε. Οι Άγιοι Άγγελοι, πολλοί μας βοηθούν στον πνευματικό μας αγώνα. Ο Άγιος Νύλος ο Ασκητής, στο λόγο του περί προσευχής, μας λέγει σχετικά ότι μόλις ο Άγγελος του Θεού παρουσιαστεί με ένα λόγο μόνο, ολόκληρη την εχθρική ενέργεια σταματά από εμάς και κινεί το φως του νου να ενεργεί χωρίς πλάνη. Γιατί, όπως μας δίδαξε προηγουμένως, ο δαίμονας, ο οποίος εγγίζει το χώρο του εγκεφάλου, μεταβάλλει όπως θέλει το φως γύρω από το νου, όταν βέβαια ο νους δεν έχει καθαριστεί και ο άνθρωπος ρέπει προς την καινοδοξία. Ο δαίμονας λοιπόν εγγίζει το χώρο του εγκεφάλου, ένας ειδικός δαίμονας, και μεταβάλλει το φως του νους, το φυσικό κτιστό φως που έχει ο άνθρωπος και το οποίο μπορεί να βλέπει όταν καθαριστεί από τα πάθη, αλλά όταν δέχεται αυτή τη δαιμονική ενέργεια ο άνθρωπος, λόγω υπετιότητας του, τότε ο διάβολος αυτός μεταβάλλει όπως θέλει το φως γύρω από το νου. Κατά αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι το πάθος της καινοδοξίας εξελίσσεται σε λογισμό, ο οποίος διαμορφώνει το νου ελαφρόμυαλο ως προς την θεώρηση της Θείας και όντως γνώσεως. Και νομίζει ο άνθρωπος ότι έχει φτάσει στην Θεία του Θεού, στην Θεία Δόξα και στην Θεογνωσία, αλλά είναι μία απάτη δαιμονική, καθώς μάλιστα ο αυτού του είδους νους δεν ενοχλείται από σαρκικά και ακάθαρτα πάθη, αλλά παρίσταται δήθεν με καθαρότητα στην προσευχή ενώπιον του Θεού, νομίζει ότι σε αυτόν δεν λαμβάνει χώρα πλέον καμιά εχθρική ενέργεια. Οπότε εικάζει ότι είναι θεϊκή η εμφάνιση που συμβαίνει σε αυτόν από τον δαίμονα, ο οποίος χρησιμοποιεί μεγάλη επιτιδιότητα και μέσω του εγκεφάλου αλλοιώνει το στενά συνδεδεμένο προς τον εγκέφαλο φως και διαμορφώνει αυτόν τον νου, όπως προείπαμε. Μόλις όμως ο Άγγελος του Θεού με το φως που έχει παρουσιαστεί με μόνο ένα λόγο, ολόκληρη την εχθρική ενέργεια σταματά από εμάς και κινεί το φως του νου να ενεργεί χωρίς πλάνη. Εκείνο το οποίο λέγει στην Αποκάλυψη ότι μεταφέρει ο Άγγελος θυμίαμα για να δώσει τις προσευχές των Αγίων,
Νομίζω ότι είναι η χάρη αυτή η οποία ενεργείται δια του Αγγέλου, λέγει ο Άγιος Νίλος Ασκητής, γιατί προξενεί τη γνώση της αληθινής προσευχής, ώστε εις το εξής να στέκεται σταθερά στην προσευχή ο νους, χωρίς κανένα κλονισμό από ακιδεία και αμέλεια. Το λέγειν εν την Αποκαλύψη, κομίζεσθε τον Άγγελον θυμίαμα, ή να δω εις τας προσευχάς των Αγίων, είμαι την χάριν είναι ταύτην, τη δια του Αγγέλου ενεργουμένη. Αυτό που λέγεται στην Αποκάλυψη, ότι ο Άγγελος φέρνει θυμίαμα για να το δώσει στις προσευχές των Αγίων, νομίζω ότι είναι αυτή η χάρη που ενεργείται δια του Αγγέλου. Η χάρη δηλαδή για την οποία μας μίλησε προηγουμένως. Όταν έρθει ο Άγγελος του Θεού, μας είπε, με το λόγο του μόνο, πάβει τη δαιμονική ενέργεια που προσπαθεί να διαστρέψει το φως του εγκεφάλου, το φως του νου, το οποίο είναι γύρω από τον εγκέφαλο, το οποίο μάλλον εκδηλώνεται. Αυτός, το φως διαμέσου του εγκεφάλου, αλλοιώνει τον εγκέφαλο και διαμέσου του εγκεφάλου αλλοιώνει το ενωμένο με αυτό, με το νου φως, και το μεταβάλλει όπως αυτός θέλει. Με την παρουσία όμως του Αγγέλου, πάβεται αυτή η δαιμονική ενέργεια και κινείται το φως του νου, ώστε να ενεργεί χωρίς πλάνη. Αυτό λοιπόν, λέγει ο Άγιος, νομίζω αυτή η παρέμβαση που κάνει ο Άγγελος του Θεού είναι τα θυμιάματα τα οποία δίδει στις προσευχές που φέρνει ο Άγιος Άγγελος για να το δώσει στις προσευχές των Αγίων. Είναι η χάρη που ενεργείται δια του Αγγέλου, αυτή η χάρη για την οποία μας μίλησε προηγουμένως. Γιατί φέρνει γνώση της αληθινής προσευχής, ώστε στο εξής να στέκεται ο νους έξω από τεραχή, ακιδεία και απροσεξία. Γνώση γάρ εμποιεί της αληθούς προσευχής, ώστε αισθάνε λοιπόν εκτός παντός κλόνου, ακιδίαστε και ολιγορία στο νου. Και λέγει πάλι στη συνέχεια, σε σχέση και με την Αποκάλυψη, οι φιάλες, λέει, των θυμιαμάτων είναι οι προσευχές των Αγίων, τις οποίες έφεραν μαζί τους οι 24 πρεσβύτεροι. Φιάλη πρέπει να εννοήσουμε τη φιλία με το Θεό, δηλαδή την τέλεια και πνευματική αγάπη, μέσα στην οποία ενεργείται η προσευχή πνευματικά και αληθινά. Εφιάλε των θυμιαμάτων, επροσευχέ είναι λέγονται των Αγίων. Ας οι 24 πρεσβύτεροι επεφέροντο. Φιάλη δε υπολειπταίων την προς Θεόν φιλίαν, ήτι την τελεία και πνευματικήν αγάπη. Ενή η προσευχή ενεργείται εν πνεύματι και αληθεία. Οι φιάλες των θυμιαμάτων λέγονται ότι είναι οι προσευχές των Αγίων, τις οποίες κρατούσαν οι 24 πρεσβύτεροι. Ως φιάλη πρέπει να εννοηθεί η φιλία με το Θεό, η τέλεια δηλαδή και πνευματική αγάπη, μέσα στην οποία ενεργείται η προσευχή εν πνεύματι και αληθεία, με το Πνεύμα το Άγιο και την αλήθεια που είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Χωρίς την αγάπη, η προσευχή δεν μπορεί να είναι σωστή. Μέσα στην αγάπη, την τέλεια και πνευματική, ενεργείται και η αληθινή προσευχή, η πνευματική, η ανπνεύματη και η αληθεία. Ας τα ακούσουμε λοιπόν όλα αυτά και ας ευχαριστούμε πολύ τους Αγίους Αγγέλους για τη βοήθεια που μας χαρίζουν στην πνευματική μας ζωή και στις προσευχές. Και ας φροντίζουμε να καθαριζόμαστε το πάθη μας, ώστε να έχουμε απομάκρυση από κάθε πλάνη, να γλιτώσουμε από κάθε πλάνη δαιμονική και αποκτώντας και την αληθινή αγάπη προς τον Θεό και προς τον πλησίον, να ενεργούμε την αληθινή και καθαρή προσευχή και την τέλεια λατρεία προς τον Θεό και να εξελθούμε και τις σωτηρίες μας. Το δεύτερο μου δόξα πάντοτε.
νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.